Τη 25η του μηνό Ιουλίου. Μνήμη τη Οσία Μητρό Σιμών Ολυμπιάδο τη Διακόνου. Δύσκολο να βρεθεί στην ιστορία γυναίκα η οποία να έχει επενεθεί με τόσα εγκόμια, με όσα επενείται και εγκομιάζεται η Οσία Ολυμπιάδα από συγχρόνου τη Αγίου Άνδρε, αλλά και από επίσημα πρόσωπα τη Εκκλησίας. Και τούτο διότι η ευσέβειά της και η αφοσίωσή της στην Εκκλησία του Χριστού έφεραν κοντά της τις πλέον εξέχουσες φυσιογνωμίες της εποχής της και εκείνη με ταπείνωση τους συμπαραστεκόταν στις μεγάλες μάχες που διεξήγαγαν. Η Οσία Ολυμπιάδα γεννήθηκε το έτος 365 στην Κωνσταντινούπολη, από γονείς πλουσίους και ευγενείς, και μεγάλωνε μέσα στο παλάτι του αυτοκράτορα. Πολύ νωρί όμω έχασε τους γονεί τη και έγινε η μοναδική κληρονόμος μιας πολύ μεγάλης περιουσίας. Ο ουράνιος πατέρας όμως έδωσε στο πάμπλου του αυτό ο ορφανό παιδί για κηδεμόνα του τον έπαρχο της Κωνσταντινουπόλεως Προκόπιο, έντιμο και σεβαστό άνδρα, ο οποίος ήταν θείος της αλλά και στενός φίλος του Οσίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Την ανατροφή της ανέλαβε μία ευγενή αρχόντισα η Θεοδοσία. Στο διάστημα που ο Άγιος Γρηγόριος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπόλεο, παράλληλα με το μεγάλο έργο του, παιδαγωγούσε και την μικρή Ολυμπιάδα. Έτσι ανεδείχθη πολύ γρήγορα μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα της βυζαντινής κοινωνίας όπως σημειώνουν οι ιστορικοί, οι Ολυμπιάς ή το πρικισμένοι με τα κάλλιστα δωρήματα της φύσεως. Διότι και η σωρεότητα έλαμπε και από έκτακτον εφιά εστολίζετο, αλλά πάνω από αυτά διέπρεπε η και μάθησιν. Στην ηλικία των 19 ετών, ο θείο της Προκόπιος φρόντισε να την παντρέψει με τον έπαρχο Νευρίδιο, άνδρα ενάρετο και ευσεβή. Η τελετή του γάμου ήταν λαμπροτάτη, παρόντες άγιοι ιεράρχες, αυλικοί, άρχοντες και ο αυτοκράτορας. Όμως έλειπε ένας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που η εκλεκτή κόρη τον είχε νιώσει σαν πραγματικό της πατέρα, γι' αυτό και η απουσία του την είχε λυπήσει. Εκείνη τη στιγμή ένα γράμμα ήρθε από τον Άγιο Γρηγόριο με το οποίο αφενός εξηγεί τους λόγους της απουσίας του και επιπλέον διαβεβαιώνει τόσο τον Προκόπιο όσο και την χρυσή του Ολυμπιάδα ότι βρίσκεται νοερά κοντά τους. Η Ολυμπιάδα στον γάμο αυτό δεν ευτύχησε, διότι μέσα σε λίγους μήνες ο σύζυγός της Νευρίδιος πέθανε και μόλις 20 ετών έμεινε χείρα ο αυτοκράτορας Μέγας Θεοδόσιος που ήταν και συγγενής της, την κάλεσε και της πρότεινε να δεχθεί για νέο σύζυγο τον άρχοντα Ελπίδιο. Μα η Ολυμπιάδα απάντησε, «Αν ο βασιλιάς ο δικός μου ήθελε να ζω με σύζυγο, δεν θα μου έπαιρνε τον Ευρύδιο». Έτσι δυναμικά μπήκε να βοηθήσει στο πολύπλευρο έργο της αγάπης. Ο βασιλιάς όμως και ο άρχοντας Ελπίδιος της θέτουν όρους για να την αναγκάσουν να δεχθεί την πρότασή τους. Αρχικά της δημεύουν την μεγάλη περιουσία μέχρι που να γίνει 30 ετών. Στην συνέχεια της στέρισαν την ελευθερία και της επέβαλαν να μην βγαίνει από το αρχοντικό της ούτε για να πάει στην εκκλησία. Πειρασμός μεγάλος για την νεαρή Ολυμπιάδα, μα δεν κάμπτεται. Όλα τα δέχεται με υπομονή η Ολυμπιά τελικά πράγματι νίκησε. Άντεξε διότι με αυτόν τον τρόπο δέθηκε πιο πολύ με το Θεό. Ο αυτοκράτορας μόλις έμαθε την άσκηση και όλη την πολιτεία της ένιωσε ντροπή και αμέσως αποδέσμευσε την περιουσία της και την άφησε ελεύθερη. Τώρα η κολοσιαία περιουσία της γίνεται ποταμός φιλανθρωπίας ανάμεσα στον ναό της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης, χτίζει ένα μοναστήρι με ξενώνα, νοσοκομείο και άλλα ευαγή ιδρύματα, όπου πάνω από 250 νέες έρχονται να καταταγούν σε αυτό. Σε λίγο ολόκληρη η βασιλεύουσα ανεγνώριζε την νεαρά Ολυμπιάδα ως την πιο φημισμένη εργάτρια της χριστιανικής αγάπης. Η Ολυμπιάδα πλέον είχε γίνει 30 ετών, όταν ο Πατριάρχης Νεκτάριος την ανέδειξε διάκονο της Εκκλησίας. Στον θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε έπειτα ο Ιερός Χρισόστομος και από την πρώτη στιγμή η διακόνισσα Ολυμπιάς βρίσκεται στο πλευρό του. Γενεόδωρα την εναπομείνασα περιουσία της την έθεσε στο μεγάλο φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Πατριάρχου, ενώ η ίδια ζούσε πτωχότατα με μεγάλη στέρηση. Η Ολυμπιάδα βρήκε στον Ιερό Χρυσόστομο την ενσάρκωση της αληθινής αγάπης, μα και ο Ιερός Χρυσόστομος βρήκε στην Ολυμπιάδα την κατάλληλη ηγέτιδα των γυναικών για την χριστιανική ανάπλαση της κοινωνίας η Ολυμπιάδα με άλλα λόγια ανεδείχθη το δεξί χέρι του Ιερού Χρυσοστόμου στα έργα της αγάπης. Και όταν οι καταστάσεις έφεραν τον Ιερό Χρυσόστομο στην εξορία, τότε ο πόνος της Ολυμπιάδας ήταν πολύ μεγάλος. Ο εξόριστος Άγιος σπέβδει να την στηρίξει, στέλνοντας προς αυτήν 17 επιστολές, όπου μεταξύ των άλλων της γράφει «Ολυμπιάδα, δεν έπαψες να είσαι το δεξί μου χέρι, παρά την απόσταση που μας χωρίζει. Γρήγορα η δοκιμασία θα περάσει και πάλι θα συναντηθούμε. Δεν ήταν όμως θέλημα Θεού να συναντηθούν. Έφυγαν και οι δύο από αυτήν την ζωή εξόριστη. Η Ωσία Ολυμπιάδα εξορίστηκε στην Νικομίδια, διότι συμμετείχε στους αγώνες για την επαναφορά του Ιερού Χρυσοστόμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Στην Νικομίδια έζησε για δώδεκα χρόνια σε μοναστήρι το οποίο η ίδια έκτισε, έχοντας γύρω της πλήθος μαθητεριών, όπου τον της υπομονής ανεβήσα το Στέφανον. Εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 407 και το λείψανό της τελούσε πολλές ιάσεις. Όντως λοιπόν, Μέγιστον το κλαίο σου, Ολυμπιάς αξιάγαστε, σίγαρ λαμπά καλών έργων, όφθη εν τη πόλη του Βίζαντο. Και ο ιερό χρυσότομο, εκοιμήθηκε αυτό εξόριστος.